Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της ΕΕΚΑ, κύριος Μαρίνος Χρυσόπουλος, με τον οποίο θα έχουμε μια εφόλιστη συζήτηση για θέματα της εσωτερικής πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Μετά τη συζήτηση μας για τον Κυπριακό, τώρα ήρθαμε στα εσωτερικά. Ακριβώς, και να ευχαριστήσουμε και τη διεύθυνση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας αυτές τις μέρες παραμονές των Χριστουγέννων. Λογικά ημερών γιορτών και χαράς, για να συζητήσουμε ζητήματα της καθημερινότητας και κυρίως θέματα τα οποία έχουν, όπως είπες και προηγουμένως, σχέση με την κοινωνική και την οικονομική διάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην πατρίδα. Και λίγες μέρες μετά και τη ψήφιση του προπολογισμού. Ακριβώς. Την καταψήφιση από εσάς, την ψήφιση με. Α, ξεκινήσουμε με το γεσί. Με αρκετά εμπόδια, από διάφορα θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά προχωρά. Θέλω έτσι έναν πρώτο γενικό σχόλιο από εσάς. Καταρχήν, Χριστόδουλε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ποια είναι η αναγκαιότητα για την εισαγωγή ενός γενικού σχεδίου υγείας? Η αναγκαιότητα ακριβώς πηγάζει από την υποχρέωση της πολιτείας να προσφέρει στους πολίτες του υψηλή ποιότητα ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Και ειδικά σε εκείνους τους πολίτες του που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν αυτήν την υπηρεσία και αυτήν την ιατρική περίθαλψη με άλλους τρόπους. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο βασικός στόχος για τη λειτουργία ενός γενικού σχέδιου υγείας. Πώς μπορεί αυτός ο στόχος να υλοποιηθεί? Αυτός ο στόχος είναι το επόμενο βήμα. Μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από μια σωστή οργάνωση των ιατρικών υπηρεσιών. Και στην πατρίδα μας οι ιατρικές υπηρεσίες είναι δύο ουσιαστικά τομείς. Είναι ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας. Που θα πρέπει οι δύο αυτοί τομείς να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο αρμονικό και την ίδια στιγμή ο ένας να αποτελεί συμπλήρωμα του άλλου. Άρα λοιπόν για να μπορέσεις να το πετύχεις αυτό θα πρέπει να έχεις έναν ισχυρό δημόσιο τομέα ο οποίος να είναι ευέλικτος, να είναι αποτελεσματικός και κυρίως να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα προκληθούν μέσα σε αυτόν το γενικό σχέδιο υγείας. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι ο δημόσιος τομέας υγείας είναι υποχρεωμένος να προσφέρει αυτήν την περίθαλψη στους πολίτες ολόκληρης της Κυπριακής επικράτειας και των πόλεων και της Υπαίθρου και της ορεινής και της ημιορεινής Κύπρου. Δηλαδή σε περιοχές εξίσου που ο ιδιωτικός τομέας για διάφορους λόγους δεν δραστηριοποιείται. Άρα λοιπόν ο δημόσιος τομέας πρέπει να είναι ισχυρός, αποτελεσματικός, ευέλικτος σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμος. Και γιατί πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμος? Γιατί σε περίπτωση κατά την οποία θα παρατηρούνται ελλείμματα στο δημόσια νοσηλευτήρια, το κράτος με βάση την νομοθεσία θα μπορεί να καλύψει αυτά τα ελλείμματα μόνο τα 5 πρώτα χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Αν λοιπόν τα νοσοκομεία δεν είναι σωστά προετοιμασμένα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, ο κίνδυνος είναι, εάν μετά τα 5 χρόνια έχουμε ελλείμματα, τότε από την ώρα που το κράτος δεν θα μπορεί να τα καλύψει, γιατί θα θεωρηθεί με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία κρατική ενίσχυση και απαγορεύεται, είτε ο δημόσιος τομέας να σμικρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να περιορίσει δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε τα δημόσια νοσηλευτήρια να κλείσουν, είτε να πουληθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Είτε να το αυξήσουν να πληρώνει περισσότερο ο κόσμος. Στη συνδρομή που δίνει, που θα ναι, δίνει. Μα και να το αυξήσουν αφού δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο
Και το πιο σημαντικό είναι ότι η αυτονόμηση των νοσοκομείων έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Εξάλλου αυτό περιλαμβάνεται και στο προήμιο της σχετικής νομοθεσίας που τα κόμμα ψηφίσαμε νομόφωνα. Και ακριβώς επειδή δεν θέλω μόνο να μιλώ, αλλά θέλω και να αποδεικνύω αυτά τα οποία ουσιαστικά δηλώνω, θέλω ακριβώς να διαβάσω το κομμάτι ακριβώς της νομοθεσίας, το οποίο λέει τι, στον νόμο του 2017 που ψηφίσαμε τον Ιούνιο του 2017, λέει χαρακτηριστικά, στο προήμιο, επειδή η διοικητική και οικονομική αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε ήδη να είχε προηγηθεί η αυτονόμηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά τους. Ναι πρόεδρε, επειδή έχω όμως διαβάσει μια δήλωση σας και τα λέτε αυτά 6 του Δεκέμβρη, νομίζω πριν μια εβδομάδα περίπου, είχατε πει και κάτι άλλο, το οποίο για μένα λέω σοβαρή καταγγελία. Δηλαδή, είχατε πει μεταξύ άλλων ότι επανάληψη έχουμε διαπιστώσει λάθη, παραλήψεις και σκοπιμότητες όσον αφορά τη διαδικασία της καταγγείλαμε κατά επανέλευση. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε στοχοποιηθεί από συγκεκριμένα κυκλώματα. Άλιστα. Και συνεχίζεται. Περισσότερο θεωρώ ότι το ενδιαφέρον τους δεν είναι η σωστή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, αλλά η εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Κυκλώματα και συμφέροντα. Ποια είναι αυτά. Ακριβώς. Όταν λοιπόν σήμερα έχω εδώ συνέντευξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αυτονόμηση των Νοσοκομείων, που λέει τι, ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο του 19 όσον αφορά την αυτονόμηση των νοσοκομείων και θα χρειαστούμε 4 με 5 χρόνια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της αυτονόμησης. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει. Εάν λοιπόν η διαδικασία της αυτονόμησης θα τελειώσει σε 5 χρόνια, σε 5 χρόνια ολοκληρώνεται και η δυνατότητα του κράτους να προσφέρει κάλυψη στα ελλείμματα. Άρα τι σημαίνει. Ότι σκόπιμα αυτή τη στιγμή οδηγούμε τον δημόσιο τομέα σε κατάρρευση και σε σοβαρά προβλήματα. Και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν. Και πολύ περισσότερο, εάν αύριο ο δημόσιος τομέας δεν υπάρχει στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, ποιος θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ο ιδιωτικός τομέας. Και ποιος ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας της Κύπρου ή τα ξένα οικονομικά συμφέροντα τα οποία θα έρθουν να αγοράσουν ενδεχομένως τα νοσοκομεία. Και γιατί όταν δηλώνουμε ότι θα έπρεπε να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς η διαδικασία της αυτονόμησης των νοσοκομείων και κυρίως στο πλαίσιο μιας μελέτης που έπρεπε να είχε γίνει για να μπορέσουν τα δημόσια νοσοκομεία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η μελέτη αυτή δεν έχει γίνει και ξεκινάει η αυτονόμηση. Τι συμφέροντα έχει. Υπάρχει καμία μελέτη γι' αυτό. Όχι. Είναι δυνατό σήμερα να μπαίνω, να ξεκινά το ΓΕΣΥ τον Ιούνιο, αλλά ο δημόσιος τομέας να έχει ένα μαγνητικό τομογράφο. Είναι δυνατόν ο δημόσιος τομέας να έχει μια νευροχειρουργική κλινική, να συνεχίζει να έχει σοβαρά προβλήματα εξοπλισμού. Να σας πω ότι πολλές φορές λόγω της αδυναμίας και της υπεφόρτωσης ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Λεμεσού για παράδειγμα είναι σε μη λειτουργία και παραπέμπουν τα περιστατικά στον ιδιωτικό τομέα. Μα πρόεδρε, ακριβώς γι' αυτό γίνεται το ΓΕΣΥ, δηλαδή για να παραπέμπουν τους ασθενείς και σε άλλα διαγνωστικά κέντρα για παράδειγμα, τα οποία αφού εάν και εφόσον βέβαια θέλουν να πούν στο ΓΕΣΥ. Όχι, δεν είναι αυτό. Ο στόχος του ΓΕΣΥ δεν είναι να παραπέμπουμε σε άλλα. Ο στόχος του ΓΕΣΥ είναι. Θα ενισχυθεί. Ο στόχος του ΓΕΣΥ είναι και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας να δουλεύουμε εξισορροπημένα σε συνεργασία και να επιλέγει ο ασθενής. Όταν λοιπόν σήμερα ο δημόσιος τομέας δεν θα μπορεί να προσφέρει αυτή την υπηρεσία, ο ασθενής τι θα επιλέγει. Θα επιλέγει συνέχεια τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πιο δημόσιος τομέας θα υπολειτουργεί. Σημαίνει ότι θα έχει αυξημένα ελλείμματα, άρα δεν θα μπορεί να καλύψει τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει και τις ανάγκες προς τους πολίτες. Άρα η επόμενη κίνηση ποια θα είναι. Να τον πουλήσω. Και ποιος θα τον αγοράσει. Αν είναι κυπριακά συμφέροντα, καλώς. Αν είναι ξένα συμφέροντα, τι θα γίνει μετά. Έχετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί μιλήσατε για κυκλώματα και αυτό στέκουμε λίγο στη συγκεκριμένη. Και είναι αυτοί που με κατηγορούν συνεχώς από τα μέσα ενημέρωσης όταν μιλώ ότι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η αυτονόμηση των νοσοκομείων και η έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ είναι για να το οδηγήσουμε σε κατάρρευση. Αυτοί γιατί με κατηγορούν. Γιατί δεν θέτουν τις δικές τους τις προτάσεις. Εγώ είμαι ξεκάθαρος και θέτω τις δικές μου προτάσεις. Έχω κατηγορηθεί ότι δεν θέλω την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
ουδέν αληθέστερο. Τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Και όταν τα γνωρίζουν όλα αυτά, γιατί συνεχίζουν να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα? Τι συμφέροντα έχουν να εξυπηρετήσουν? Μήπως ο στόχος είναι να πουληθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια σε μια δεύτερη φάση σε ξένα ιδιωτικά ενδεχομένως συμφέροντα και κάποιοι να πάρουν τις μίζες ή να πάρουν τα κέρδη από τις συμφωνίες που θα γίνουν? Δεν έχουμε παραδειγματιστεί από την περίπτωση των κυπριακών αερογραμμών? Το βάζετε σε στυλ ερώτησης, αλλά πίσω από τα λόγια σας κρύβεται κάτι συγκεκριμένο. Αυτό διαπιστώνω. Όταν έχω κάτι συγκεκριμένο θα το παρουσιάσω. Ξέρεις ότι δεν διστάζω όταν έχω αποδείξεις να τις παρουσιάσω. Πολλές φορές εσείς οι πολιτικοί βάζετε κάτι που θέλετε να το πείτε, βάζετε σε στυλ ερώτηση για να μέσα σας πιάμε το πόδι σας, όχι εμείς, ο κόσμος. Και το βάζετε σε στυλ ερώτηση. Αλλά μέσα από τα λεγόμενα σας, κυκλώματα κτλ. Θέλετε σε κάτι άλλο να κρύβει. Ξέρεις ότι εγώ είμαι μεν πολιτικός, αλλά δεν δηλώνω πολιτικός. Είμαι γιατρός. Μάλιστα. Πάνω απ' όλα. Ακριβώς, γιατί, γι' αυτό και ξέρετε καλύτερα τον κρύβο από τους άλλους. Ακριβώς. Και ασχολούμαι με σχέδια υγείας εδώ και 35 χρόνια. Και νιώθω ότι έχω μεγάλη εμπειρία μου σε αυτά τα ζητήματα. Άρα αυτά που λέω δεν είναι τυχαία. Και δεν είναι τυχαία ότι ό,τι καταγγέλλω επιβεβαιώνεται στη συνέχεια. Αυτά που έλεγα, τα έλεγα και τον περασμένο Μάρτιο και κατηγορήθηκα. Ο Γενικός Ελεκτής πρόσφατα τα επιβεβαίωσε. Όλους αυτούς που με κατηγορούσαν τον περασμένο Μάρτιο, δεν τους άκουσα να συγκρουστούν με τον Γενικό Ελεκτή και να τον κατηγορήσουν για την επιβεβαίωση όλων αυτών των στοιχείων. Και το πιο σημαντικό, επειδή κατηγορούμε ότι είμαι δίθεν ιδιώτης γιατρός, και γι' αυτόν προσπαθώ να υπονομεύσω το γεσί. Και αν είμαι ιδιώτης γιατρός, γιατί αγωνίζομαι για να ενισχύσω το δημόσιο τομέα? Και βλέπετε ότι όλες οι προτάσεις μου είναι προς την ενίσχυση και όχι προς την αποδυνάμωση του δημόσιου τομέα. Γιατί ακριβώς ο δημόσιος τομέας της υγείας πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά του γεσί. Να υπενθυμίσω ότι για πρώτη φορά συζητήθηκε σχέδιο υγείας στην Κύπρο το 1968 μετά από πρόταση του Βάσου Λισαρίδη. Να υπενθυμίσω ότι... Όταν γεννήθηκα. Ναι. Το 50 χρονών δηλαδή. Αποκαλύψεις και την ηλικία σου. Πράγμα που φαίνεται. Να υπενθυμίσω ότι το 1998, όταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα η ΕΔΕΚ βρέθηκε να συμμετέχει στην κυβέρνηση Γκλειρίδη, για να ψηφίσει η ΕΔΕΚ τους προϋπολογισμούς του 1999 και από την ψήφο της ΕΔΕΚ εξαρτώταν η έγκριση των προϋπολογισμών, η ΕΔΕΚ έθεσε τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση ήταν να κατατεθεί το νομοσχέδιο για το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Και όντως κατατέθηκε το Μάρτιο του 1999, Υπουργός Υγείας τότε ήταν ο Χρήστος Σολομής. Σωστό, θυμάμαι. Και ήταν αυτό που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2001 ως νόμος πλαίσιο για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Η δεύτερη πρόταση της ΕΔΕΚ ήταν να αυξηθεί η κοινωνική σύνταξη, που μέχρι τότε έλεγαν ότι η κοινωνική σύνταξη δεν μπορεί να αυξηθεί, και αυξήθηκε. Και το τρίτο, ζήτησε η ΕΔΕΚ τότε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές 13 εκατομμύρια λίρες στον προϋπολογισμό, από τις οποίες ο τότε Υπουργός Οικονομικών Χριστόδουλος Χριστοδούλου ενέγκρινε τελικά τα 8 εκατομμύρια λίρες. Και έτσι ψηφίσαμε ως ΕΔΕΚ το 98 τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Λοιπόν, το 2015, 1η του Μάρτη, εξελέγηκα πρόεδρος της ΕΔΕΚ και στις 9 Απριλίου του 2015, δηλαδή 40 μέρες μετά, απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέω ακριβώς ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι ο δημόσιος τομέας στην πατρίδα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της μη ισέτη εισαγωγής του Γενικού Σχεδίου Υγείας και της μεγάλης επιβράδυσης που δέχεται ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που πλήττει την πατρίδα μας. Και τους ζητούσα ακριβώς, ως εκ τούτου εκτιμούμε, ότι τα θέματα της υγείας θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της κοινωνικής μας πολιτικής. Και γι' αυτό εισηγούμαστε να αναλάβετε την πρωτοβουλία το συντομότερο δυνατό, να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπό την Προεδρία σας, με κύριο στόχο τη συνδιαμόρφωση κοινής πολιτικής, η οποία ανακαλύπτει τους βασικούς άξονες για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Και σου τη δίνω. Πήρατε κάποια απάντηση τότε? Απάντηση δεν πήρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 2 Φεβρουαρίου του 2016 στέλνω δεύτερη απάντηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέω ακριβώς τα ίδια, ότι είναι πια κοινή διαπίστωση ότι ο τομέας της υγείας και κυρίως δημόσιος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, και το αναφέρω.
Λοιπόν, εισηγούμε να αναλάβετε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση το συντομότερο δυνατό σύσκεψη των αρχηγών και προέδρων των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπό την Προεδρία σας, με στόχο τη συνδιαμόρφωση κοινή πολιτική για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Παρόμοια επιστολή σας είχα αποστείλει και στις 9 Απριλίου του 2015. Η επιστολή επισυνάπτεται, χωρίς όμως να τύχω οποιασδήποτε απάντησης. Μάλιστα. Έλαβα απάντηση στη συγκεκριμένη επιστολή μου. Λοιπόν, και στις 9 Μαρτίου... Βλέπω λίγο τις ημερομηνίες. Εντάξει, ναι, συνεχίστε. Και στις 9 Μαρτίου του 2016 στέλνω καινούργια επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέω, σε απάντηση της επιστολής σας, που μου απάντησε 2 Φεβρουαρίου του 2016, εγώ πότε την έστειλα την... 2 Φεβρουαρίου του 2016. Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε, λοιπόν, σας κοινοποιώ την πρόταση εισήγηση της ΕΔΕΚ, η οποία αφορά την άμεση εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Γιατί μου ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποια είναι η άποψή σου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και του κοινοποιώ ακριβώς τις απόψεις συγκεκριμένα για το πώς θα μπορέσουμε με την εισαγωγή της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και λέμε εισαγωγή της πρωτοβάθμιας περίθαψης, ένταξη των παρακλινικών εργαστηριακών εξετάσεων, αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, εισαγωγή της δευτεροβάθμιας περίθαψης, της ενδονοσοκομιακής, εισαγωγή της τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αρκετά από αυτά έχουν εισακουστεί. Λοιπόν, ναι, αλλά η βασική ευθύνη όταν στη συνέχεια τον Ιούνιο του 2016 έγινε η σύσκεψη στο Προεδρικό. Αυτό που αποφασίστηκε ποιον είναι. Ότι η σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ πρέπει να περιλαμβάνει πρώτα-πρώτα αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Που δεν έγινε. Ακριβώς, αυτό το πιο σημαντικό ακριβώς είναι να σταματήσουν οι λίστες αναμονής. Δεύτερο, αναδιοργάνωση των νοσοκομείων. Δηλαδή, τι σημαίνει αναδιοργάνωση. Να γίνει μια μελέτη η οποία να καθορίσει ο δημόσιος τομέας τι ανάγκη έχει. Σε κλινικές, είπα προηγουμένως για την νευροχειρουργική, ενδεχομένως στην ορθοπαιδική και άλλες κλινικές, για να καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια. Το δεύτερο, τι εξοπλισμό χρειάζεται. Και τρίτον, τι προσωπικό χρειάζεται. Άχι. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και αυτή η διαφορά, να προχωρήσουμε στην αυτονόμηση των νοσοκομείων σε τρία επίπεδα. Στο διοικητικό, για να είναι αυτόνομα πια. Στο επιστημονικό, για να μπορούν στη βάση της μελέτης να ανταποκριθούν στις ευθύνες που θα έχουν. Και τέλος, στο οικονομικό. Τι σημαίνει οικονομικό. Να κάνω μια κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρω, για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα καθορίσουμε ενώ τιμές στο ΓΕΣΥ, έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας να έχει οικονομική βιωσιμότητα και να μην χρειάζεται τα ελλείμματα του να τα καλύπτει το κράτος. Και αν κάποια στιγμή δεν μπορέσει το κράτος να καλύψει τα ελλείμματα του, στη συνέχεια να υποστούμε τις συνέπειες, είτε όπως με τις κυπριακές αερογραμμές που τις κλείσαμε, είτε όπως με τη συνεργατική κυπριακή τράπεζα που τις πουλήσαμε. Ήρθα, εσείς το θεωρείτε δίκαιο. Δηλαδή, ακριβώς με την ανησυχία αυτή που λέτε, ο κόσμος θα ξεκινήσει να πληρώνει από την πρώτη του χρόνου το χ ποσό, ποσοστό συγκεκριμένο δηλαδή, θα έχει την πρώτη, τα πρώτα ωφέλη, να τα πω έτσι, γιατί θα είναι πολύ λίγα το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 19, και θα έχει όλες τις εξυπηρετήσεις μετά από 1,5 χρόνο που ήδη ο κόσμος θα πληρώνει 1,5 χρόνο. Αυτό είναι δίκαιο. Το δίκαιο δεν είναι εδώ. Το άδικο μάλλον δεν είναι εδώ, είναι αλλού. Γιατί εδώ θα πληρώσει μειωμένη εισφορά. Ναι, αλλά θα πληρώνει. Μπορεί να έχει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία εγώ έλεγα τότε, βλέπετε ότι σήμερα δεν ακολουθούνται και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά και στο θέμα της συνεισφοράς, να ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο καθορίστηκε η συνεισφορά των διαφόρων φορέων είναι πρόχειρη και θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα. Να σας πω ένα-δύο απλά παραδείγματα. Υποτίθεται ότι οι μισθωτοί θα πληρώνουν την αποκοπή από το μισθό τους και ο εργοδότης το αντίστοιχο, όπως και η κυβέρνηση. Σωστό. Και αυτά είναι καλυμμένα. Και μπαίνουμε στον τομέα των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πληρώνει όχι στη βάση του καθαρού του εισοδήματος, αλλά στη βάση του ακάθαρτου του εισοδήματος. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται ορισμένα προβλήματα. Το πρώτο. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που με βάση τη φορολογική του δήλωση δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το ακάθαρτο του εισόδημα, αλλά το καθαρό του εισόδημα. Το φόρο εισοδήματος τον ενδιαφέρει το καθαρό και φορολογικό εισόδημα και όχι το ακάθαρτο. Άρα λοιπόν, ποιο θα είναι το καθαρτό εισόδημα πάνω στο οποίο θα καθορίσουμε τη συνεισφορά του. Ό,τι δηλώσει ο καθένας. Μπράβο. Ό,τι δηλώσει ο καθένας. Δεύτερο. Υπάρχει επάγγελμα. Ναι, αλλά είναι αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια που δηλώνουν κάποιοι μειωμένα και τώρα φωνάζουν γιατί δεν είναι χαμηλή και η σύνταξή του. Εντάξει. Εντάξει, αλλά... να τα λέμε όμως. Ναι, αλλά δεν είναι το ακάθαρτο όμως. Είναι το ακάθαρτο, ναι, δεν περιλαμβάνεται.
Άρα λοιπόν, στο ακάθαρτο ο καθένας θα δηλώνει ότι θέλει, άρα θα έχει διαφυγές. Δεύτερο, υπάρχει ένα επάγγελμα το οποίο, για παράδειγμα, το καθαρό του κέρδος είναι, μπορεί 35-40% του ακάθαρτου του εισοδήματος. Υπάρχει άλλο επάγγελμα που το καθαρό του το εισόδημα είναι το 20% του ακάθαρτου του εισοδήματος. Γιατί πρέπει να συνεισφέρουν το ίδιο? Άραστε. Γιατί να συνεισφέρουν το ίδιο? Είναι δίκαιο αυτό? Όχι. Τρίτη περίπτωση. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υποτίθεται θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση με εξελεγμένους λογαριασμούς 1,5 χρόνο μετά από τη λήξη του φορολογικού έτους. Δηλαδή, τα φορολογικά τους στοιχεία για το 2019, που θα είναι και ο χρόνος που θα υποβάλουν τις εισφορές για το ΓΕΣΥ, θα τα καταθέσουν στο φόρο εισοδήματος τον Ιούνιο του 2021. Άρα λοιπόν, στη βάση ποιου εισοδήματος θα δώσουν τις εισφορές? Την ίδια στιγμή, επειδή τέθηκε το ερώτημα και δόθηκε μια απάντηση. Και λέει ότι ναι, αλλά θα υποβάλουν αυτοφορολογία. Ναι, η αυτοφορολογία όμως δεν σε υποχρεώνει να καταθέσεις το σύνολο των ακαθάριστων σου εισοδημάτων. Η αυτοφορολογία σε υποχρεώνει να καταθέσεις ποιον κατά την εκτίμηση σου είναι το φορολογητέο σου εισόδημα και δικαιούσε να έχεις και απόκληση προς τα κάτω 25%. Άραστε. Δηλαδή, αν είναι να έχω 100.000 καθαρών εισόδημα, 75. Μπορώ μέχρι τις 75 να δηλώσω. Και ο φόρος εισοδήματος, σε παρακαλώ, θα έρθει τουλάχιστον 6 με 7 χρόνια μετά για να κάνει επιβεβαίωση αν τα φορολογικά στοιχεία που του έδωσες είναι σωστά ή λαθασμένα. Αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, ότι ξεκίνησε να αποστέλλεται το καθαριστικό σημείωμα για τη φορολογία του 2012. Ναι, αυτό. Και σήμερα έχουμε 2018. Άρα λοιπόν, άλλο στοιχείο είναι επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος να έχει καθαρό φορολογητό εισόδημα 200.000 ευρώ. Το μέγιστο όμως της συνεισφοράς του θα είναι στις 180.000 του ακαθάριστου του εισοδήματος. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στο τέλος της ημέρας, αυτοί οι οποίοι πάλι θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος θα είναι οι μισθωτοί, κατά κύριο λόγο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα η συνεισφορά τους να είναι στη βάση της ειλικρίνειας και της εντιμότητας τους και μπορεί να κάνουν και διαφυγή. Και στο τέλος κανένας δεν μας έχει πει ποιος θα καλύψει τα οποιαδήποτε λύματα από τον προϋπολογισμό του ΓΕΣΥ αν δεν καταφέρουμε να συμπληρώσουμε το ποσό που απαιτείται. Το κράτος, στο πλαίσιο ενός αυτονομημένου γενικού σχεδίου υγείας. Και ποιος άλλος? Και τα λεφτά του κράτους ποιος τα πληρώνει? Πάλι ο φορολογούμενος πολίτης. Αυτό λοιπόν, Χριστόδουλε, είναι δίκαιο? Αυτή είναι σωστή πολιτική? Σαφώς όχι. Άρα λοιπόν κλείνω με αυτό, ναι, και να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται βεβαιασμένες ενέργειες οι οποίες δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους στο τέλος το Γενικό Σχέδιο Υγείας να μην εφαρμοστεί σωστά και να καταρρεύσει. Και αυτό το πράγμα εξυπακούει δύο εκδοχές για μένα. Η πρώτη εκδοχή είναι να απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική και οργανωτική σκέψη για το πώς μπορεί σταδιακά να εφαρμοστεί σωστά ένα γενικό σχέδιο υγείας προς όφελος των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ή το δεύτερο, πίσω από αυτήν τη διαδικασία να κρύβονται σκοπιμότητες για να έχουμε και στην περίπτωση των νοσοκομείων ιδιωτικοποίηση. Όπως υπήρξε και με τον συνεργατισμό. Ποιον πιστεύετε ότι ισχύει από τα δύο? Και τα δύο. Και τα δύο. Για χάρη της συζήτησης μας, να πούμε ότι αυτές οι ανησυχίες, αυτοί οι προβληματισμοί, καλά είναι εκεί και υπάρχουν. Μιλήσατε όμως για ότι ίσως κάποιοι να βιάστηκαν. Αλλά εσείς, όχι, δεν βιάστηκαν. Κάποιοι καθυστέρησαν πάρα πολύ ακριβώς, να ξεκινήσουν. Εκεί που θέλω να ξεκινήσω. Είπατε ότι πρωτοσυζητήθηκε το 1968 από το Βάσο Λισσαρίδη. Και όλα αυτά τα χρόνια συζητήθηκε. Θυμάμαι που τα 25, που τα 25 χρόνια μου στη δημοσιογραφία, τουλάχιστον τα 20 κάτι, να το έχω κάνει τόσες φορές, έγινα και εγώ μισοεξειδικευμένος, να το πω έτσι. Αυτό που έρχομαστε τώρα είναι ότι φτάσαμε στο παραένα. Θα ξεκινήσει. Πρώτη του χρόνου ξεκινάμε με τον τρόπο που θα ξεκινήσει. Δεν είναι. Και δύο ερωτήματα.
Πρώτο ερώτημα. Δεν είναι καλά να ξεκινήσει και να δούμε τα λατώματα του, να δούμε τα προβλήματα του και στην πορεία να τα διορθώνουμε. Και το δεύτερο μου ερώτημα. Αν καθυστερήσουμε κι άλλο, πιστεύετε ότι αυτές οι ανησυχίες σας κάποια στιγμή, που δεν ξέρω ποια είναι αυτή, θα πάψουν να υπάρχουν? Καταρχήν, το πρώτο πράγμα να πούμε είναι ότι το θέμα της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας ήταν μνημονιακός όρος και θα έπρεπε η κυβέρνηση να τον εφαρμόσει εντός του 2015. Επέρασαν ήδη τρία χρόνια. Ζήτησε παράταση για να πάμε στο 2016. Γιατί δεν ξεκίνησε η διαδικασία από τότε για να γίνει η συγκεκριμένη έναρξη εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου? Για να βελτιωθούν αυτά τα λάθη. Για να βελτιωθούν, για να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Γιατί δεν το έκαναν? Δεύτερο στοιχείο. Κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν και να πούν ότι ξέρεις, εμείς είμαστε αυτοί. Όχι, σας υπόδειξα ποιος ήταν αυτός που κίνησε για τρίτη φορά τη διαδικασία για να προχωρήσει η έναρξη των διαδικασιών για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Το τρίτο, υπάρχει ένα διαχρονικό ρητό ή παροιμία ότι η καλή αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν λοιπόν δεν αρχίσω καλά και σωστά, θα τεινάξω όλα στον αέρα. Και για μένα είναι προτιμότερο να καθυστερήσω 6 μήνες να ξεκινήσω κάτι και να το ξεκινήσω σωστά, από το να το ξεκινήσω βεβαιασμένα, να δημιουργηθούν στρεβλώσεις, γιατί στη συνέχεια είναι πολύ πιο δύσκολο να διορθώσεις τις στρεβλώσεις από το να τις αρχίσεις από την αρχή σωστά. Άρα λοιπόν, εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή, οργανωτική και πολιτική σκέψη συγκροτημένη για να το εφαρμόσεις. Και μάλιστα η πρόταση της ΕΔΕΚ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν ότι η πρώτη φάση, αυτή που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, θα μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς να χρειαστούν πρόσθετες φορολογίες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να χρειαστούν πρόσθετες φορολογίες, ειδικά αυτή την περίοδο, να μπορέσει να γίνει με πολύ πιο σωστό και δομημένο τρόπο και να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα. Είναι γεγονός ότι ένα τόσο μεγαλεπίβολο σχέδιο, που είναι ενδεχομένως η πιο σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση στην Κυπριακή Δημοκρατία από την εγκαθίδρυση της, ότι στην πορεία θα χρειάζεται να γίνουν διορθώσεις. Αλλά το θέμα είναι οι διορθώσεις αυτές να είναι διορθώσεις που να ενισχύουν τη βασική δράση και όχι να την ανατρέπουν. Γιατί η ανατροπή στη συνέχεια μπορεί να είναι επώδυνη ή μπορεί να είναι και καταστροφική. Όπως έγινε με τις κυπριακές αερογραμμές, όπως έγινε και με τον συνεργατισμό. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, εάν ακολουθούσαμε σωστή πορεία, θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να διορθώσουμε τα λάθη και να μην βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που βρεθήκαμε και με το ένα και με το άλλο. Μάλιστα. Αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν παραδειγματίζονται από τα λάθη του παρελθόντος. Φαίνεται ότι κάποιοι αυτό το οποίο βλέπουν είναι το ευκαιριακό και ενδεχομένως, και το τονίζω αυτό, και της διασφάλισης κάποιων προσωπικών ή άλλου είδους συμφερόντων. Αν και κλείνουμε με αυτό για να πάμε στην επόμενη μας μετά. Εάν και εφόσον φτάσουν κάποιες συγκεκριμένες, και το τονίζω, καταγγελίες ότι ο Χ ή ο Ψ έχει συμφέρον για αυτόν και το κάνει, θα τις κάνετε, θα τις πείτε δημοσία? Οπωσδήποτε. Ωραία. Και βλέπεις ότι δεν δίστασα ποτέ να το κάνω και για άλλες περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν συγκαλυφθεί. Να τα θυμίσω μέχρι σήμερα πόσες φορές μίλησα. Για τις κυπριακές αερογραμμές, για τον ΚΟΑ, για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, για το ογκολογικό του νοσοκομείου Λεμεσού και όχι μόνο. Γιατί δεν τα επαναφέρνετε αυτά? Πόσες φορές να τα επαναφέρω? Πάμε να δούμε τώρα, αλλά έχουμε ολοκληρώσει έτσι. Νομίζω έχουμε μπει αρκετά για το ΓΕΣΥ. Εγώ αυτό το οποίο λέω ακριβώς είναι ότι και κατηγορούμαστε. Βλέπετε ότι εγώ έχω ξεκαθαρίσει κατά τρόπον σαφέστατον ότι δεν πρόκειται να καταθέσω οποιασδήποτε τροπολογίες για αλλαγή, γιατί και αυτό λέγεται ότι τάχατε προσπαθώ να καταθέσω τροπολογίες για να αλλάξει, για να καθυστερεί. Δεν πρόκειται. Όπως και προχθές στους προϋπολογισμούς, ψηφίσαμε τους προϋπολογισμούς μόνο 2 υπουργείων. Όχι ότι τα άλλα υπουργεία δεν έχουν θετικές δράσεις. Έχουν και άλλα υπουργεία θετικές δράσεις. Ψηφίσαμε τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Άμυνας για τους γνωστούς λόγους και ψηφίσαμε και τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας παρόλες τις διαφωνίες μας. Και ο λόγος είναι ένας. Δεν θα δώσω το δικαίωμα σε αυτούς που υπονομεύουν το Γενικό Σχέδιο Υγείας να μεταφέρουν τις ευθύνες τους αλλού. Και κυρίως στην ΕΔΕΚ. Και κυρίως αυτοί που κατηγορούν την ΕΔΕΚ όταν διαρωτούμε αν επισκέφθηκαν ποτέ δημόσιο νοσηλευτήριο. Αν έζησαν ποτέ και βίωσαν τις συνθήκες που βιώνει σήμερα το ιατρικό και το νοσηλευτικό και το παραϊατρικό προσωπικό ενός νοσοκομείου. Αν έκαναν ποτέ τον κόπο
να επισκεφτούν η ώρα 10, η ώρα 11 τη νύχτα τις πρώτες βοήθειες. Ή αν έκαναν ποτέ τον κόπο να επισκεφτούν το τμήμα μιας επεμβατική, το έναν επεμβατικό τμήμα καρδιολογίας νοσοκομείου για να δουν το προσωπικό εκείνη την ώρα, η ώρα 2 το πρωί, η ώρα 3 το πρωί, κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεται για να σώσει τη ζωή ενός ασθενή. Κατά τα άλλα, είναι στην άνεση τους και από εκεί και πέρα ασκούν την κριτική τους κατηγορώντας αυτούς που πασχίζουν πραγματικά για να εφαρμοστεί ένα γενικό σχέδιο υγείας. Και κλείνω και με αυτό. Επειδή κατηγορούμε ότι είμαι γιατρός. Ναι, είμαι γιατρός, αλλά σαν γιατρός, ως γιατρός μάλλον, έχω και ακόμα κάτι διαφορετικό. Έχω δώσει έναν όρκο και τον τιμώ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα κάποια άλλα μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων, γιατί υπάρχουν αρκετοί ως κόσμος εκεί έξω που υποφέρει. Είμαστε και σε μια περίοδο γιορτών. Αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι άνθρωποι το νιώθουν ακόμα περισσότερα τα διάφορα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ακούσατε εσείς στη Βουλή και αναρωτιέμαι από πού και ως πού ξαφνιαστήκατε όταν ακούσατε, και μιλώ προσωπικά για εσάς, μιλώ για τους βουλευτές όλους, ή τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, άστεγοι. Μα έχουμε άστεγους. Τώρα το μάθετε ότι υπάρχουν άστεγοι. Δεν το ξέρατε ότι υπάρχουν άστεγοι κάποιοι βουλευτές. Και ξαφνιαστήκατε όλοι εκεί μέσα στη Βουλή. Ξαφνιάστηκαν όσοι ξαφνιάστηκαν. Ακριβώς. Είναι κάτι καινούριο. Όχι. Για τα ψηλά ενίκια είναι κάτι καινούριο. Τα βιώνουμε και τα ξέρουμε. Τι προτείνει για αυτά η ΕΔΕΚ. Γι' αυτόν ακριβώς χρησιμοποιεί η ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ ήταν το μόνο κόμμα όταν προχθές για τους προϋπολογισμούς ήρθε αυτόν το 45 που θα είναι 50 και κάτι εκατομμύρια από πλευράς κυβέρνησης πάνω στα καυσίμα. Α, εγώ δεν είναι η επόμενη μου ερώτηση αυτή. Λοιπόν, συνδέονται άμεσα. Και έχουμε πει ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ευκαταφρόνητο ως μέτρο. Όμως η ουσία πρέπει να το αξιολογήσουμε και να δούμε. Αυτόν το μέτρο τελικά ποιους θα βοηθήσει και πόσο θα βοηθήσει. Επιτρέψτε μου να πω ότι το μεγαλύτερο ποσό από αυτόν το μέτρο δεν θα το επωφεληθούν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί? Γιατί ένα μέρος θα το επωφεληθούν και θα το δείτε οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Είναι ελεύθερος ο καθορισμός της τιμής. Σίγουρα. Άρα λοιπόν το μείωσε η κυβέρνηση κατά 5 σεντ το λίτρο. Και αύριο αν αυξήσει η εταιρεία κατά 2 σεντ την τιμή, ποιος θα της πει γιατί την αυξήσει τα 2 σεντ. Άρα ποιος θα κερδίσει περισσότερο? Η εταιρεία. Τα πρατήρια όλα έχουν την ίδια τιμή? Όχι. Άρα λοιπόν και ο πρατηριούχος, ανάλογα με την ευαισθησία του, την εντιμότητα του, την εγκληρινία του και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να αυξήσει και να κερδίσει. Το πετρέλαιο το χρησιμοποιούν μόνο οι αγρότες, οι κάτοικοι της ορεινής Κύπρου για θέρμανση και για διακίνηση, ή το χρησιμοποιούν οι εταιρείες, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εύποροι και όλοι οι υπόλοιποι με τα ενεργοβόρα αυτοκίνητα, τα μεγάλα αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν είναι λογικό ότι ένα μέρος αυτού του ποσού θα το καρποθούν από τη μείωση αυτοί που δεν το έχουν πραγματική ανάγκη. Η δική μας εκτίμηση ως ΕΔΕΚ είναι ότι αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη σήμερα να στηριχτούν, από αυτά τα 50 εκατομμύρια, στην καλύτερη περίπτωση θα επωφεληθούν στο 30% αυτού του ποσού. Το υπόλοιπο 70% θα το επωφεληθούν άτομα τα οποία δεν έχουν πραγματική ανάγκη αυτή τη στιγμή. Έστω όμως, είναι ένα μέτρο. Είναι ένα μέτρο. Παρά το τίποτα. Εντάξει. Το είπα από την αρχή. Δεν θα μπορούσαμε. Αλλά το καταψηφίσατε. Το καταψηφίσατε. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αντί να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο, να προχωρήσουμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε άλλα στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, που το σύνολο σχεδόν να το επωφεληθούν αυτοί που έχουν σήμερα πραγματική ανάγκη. Όπως για παράδειγμα, να αυξήσουμε εγκλιμακωτά τις κατώτερες συντάξεις κάτω από τα 1000 ευρώ. Και να πούμε ότι στις συντάξεις που είναι μέχρι τα 500 να δώσουμε 20% αύξηση ενδεχομένως. Μέχρι τα 800 να δώσουμε ενδεχομένως 15% ή 10%. Καλά, πρόεδρε, γιατί πρέπει να πάρουμε από εκείνο τα 30 και ένα άλλο, γιατί το θέμα των συντάξεων είναι άλλο τεράστιο θέμα. Προσφέρεται γιατί πρέπει να πειράξουμε ένα ταμείο το οποίο θα δοθεί σε όλον τον κόσμο. Δεν είναι και να μην έρθετε εσείς να το επιβάλλετε γιατί, ότι πρέπει να αυξηθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή στην ουσία πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Άρα λοιπόν στοχευμένα μέτρα. Δεν θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε ότι ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, και το κουβέντιασα το πρωί και με τον οργανισμό Ναύτιξης Γης, να τα δώσουμε
και να προχωρήσει ο οργανισμός να αναπτύξει στεγαστικά προγράμματα, είτε με πιο χαμηλή τιμή να τα αγοράσουν άτομα αυτής της κατηγορίας ή ενδεχομένως να τα ενοικιάσουν σε χαμηλές τιμές. Επιτρέπετε μου να πάω λίγο πίσω στο θέμα των συνταξιών για ένα δεύτερο λεπτό μόνο. Επειδή και προχθές που έκανα στη ραδιοφωνική εκπομπή, ήρθε κάτι στην αντίληψή μου. Δεν το ήξερα ότι είναι αυτό. Ήξερα ότι κάποιος ο οποίος θέλει στα 63 του, στα 62 του να και πληρώνει ένα πέναλτι 12%. Αλλά εγώ θεωρούσα ότι όταν συμπληρωθούν τα χρόνια στα 65, πάβει να υπάρχει αυτό. Όχι, είναι φόρους ζωής. Τι έκανατε εσείς, Βούλα, θεωρείτε αυτό δίκαιο? Δεν θα μπορούσαμε, γιατί για παράδειγμα, να πούμε ότι ένα ποσό από αυτά τα 50 εκατομμύρια θα διατεθεί ούτως ώστε ορισμένα θυγινά επαγγέλματα, όπως είναι για παράδειγμα του οικοδόμου, ενδεχομένως του πυροσβέστη ή οποιοδήποτε άλλου, να μην έχουν αυτόν τον πέναλτι, να έρθει το κράτος και να καλύψει, υποτίθεται. Αμέντο, γιατί σύμφωνα με παγκόσμιες μετρήσεις, οι δημοσιογράφοι έχουν τις περισσότερες καρδιοπάθειες. Εντάξει, δεν τα δούμε. Συνεχίστε πολλά, ναι. Λοιπόν, άλλο ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μέρος από αυτά το δίνουμε για να αναγερθούν φοιτητικές εστίες, ούτως ώστε οι φοιτητές μας ενδεχομένως στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, που έχουν τα κρατικά πανεπιστήμια, να ενοικιάζουν φοιτητική στέγη πολύ πιο χαμηλά, άρα να απελευθερωθούν διαμερίσματα για να μειωθεί το κόστος των ενοικίων. Δεν θα μπορούσαμε την ίδια στιγμή να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα στέγασης των αστέγων, προσωρινή στέγαση των αστέγων. Δεν θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι για ορισμένα επαγγέλματα το ανεργιακό επίδομα, αντί να δίνεται για 6 μήνες, να γίνεται για 8 μήνες. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει ένας αριθμός από συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα χαμηλά εισοδήματα, αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη σήμερα να επιβιώσουν, έτσι ώστε το οικονομικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χαμηλών εισοδημάτων και των ψηλών εισοδημάτων να παρουσιάσει έστω και μια μικρή σμίκριση και να δώσουν μια ανακούφιση. Εμείς αυτό ζητήσαμε. Ότι αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα μιας συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων, να βάλουμε αυτά τα μέτρα κάτω, 3, 4, 5 μέτρα, να κάνουμε μια γρήγορη μελέτη και να πούμε ότι τι λεφτά μπορούμε από αυτά να διαθέσουμε για το κάθε μέτρο, για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Αυτό είναι ο δικός μας ο στόχος. Δεν θα μπορούσαμε επίσης, αντί να το δώσω στα καύσιμα, να έρθω και να πω, από το 2008 έχουμε την πρόταση εγκατεθειμένη ως ΕΔΕΚ, να έρθω και να κάνω τρία ή τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην ορεινή Κύπρο και να δώσω στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και των ημιορεινών περιοχών μέχρι έναν επίπεδο δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτά που λέτε είναι καλά και πρέπει να γίνουν. Αλλά γιατί όμως από το συγκεκριμένο, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Γιατί από συγκεκριμένο, γιατί πρέπει να πάρουμε εκείνα τα 30, τα 50 εκατομμύρια είναι... και να μην προσθέσουμε κι άλλα. Δεν υπάρχει κάποια όπου θα τα βρούμε. Εντάξει, όταν πληρώνουμε φόρο όλο ο μισό κόσμο, δεν σημαίνει ότι πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση να βρει του τρόπου αυτέ τι ευάλωτε ομάδε να τι στηρίξει. Χριστόδουλε, δεν είπαμε ότι μόνο αυτά. Αλλά από τη στιγμή που αυτά σήμερα διατίθενται, γιατί να μην τα αξιοποιήσω και αυτά προ αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είπαμε ότι μόνο αυτά. Βλέπει ότι αυτέ τι προτάσει έχει χρόνια που τι κάνουμε. Αλλά και τώρα, από την ώρα που υπήρξε αυτή η δυνατότητα, αυτά τα 50 εκατομμύρια, είπαμε να διατεθούν κατά τρόπο σωστό. Όχι να διασκορπιστούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Άρα, ένα μεγάλο μέρος από αυτών των ποσών να το καρποθούν άτομα τα οποία δεν έχουν σήμερα αυτή την ανάγκη. Γιατί να μην επικεντρώσω την προσπάθεια μου σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Ναι. Και να τους δώσω περισσότερα. Για να καλύψω τις υποχρεώσεις τους. Βλέπεις λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ήδη σου έχω αναφέρει τουλάχιστον 6 με 7 σημαντικές δράσεις οι οποίες θα ήταν προς ανακούφιση αυτών των ατόμων. Αν σήμερα κάνω ένα φωτοβολταϊκό πάρκο που μπορώ να δώσω μέχρι 3.000, σε 3.000 κατοικίες δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι έναν όριο στην ορεινή Κύπρο, δεν θα βοηθήσω αυτούς τους κατοίκους. Δεν θα τους απαλλάξω και να τους αποσυμφορήσω από οικονομικά βάρη, ειδικά σήμερα που δεν έχουν και το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα τους βοηθήσω να παραμείνουν στην περιοχή τους, στην κοινότητά τους. Δεν θα βοηθήσω την ίδια στιγμή κάποιους άλλους ενδεχομένως να μετακινηθούν. Δεν θα μπορούσα να κάνω σήμερα ένα πρόγραμμα και να πω ότι όσοι είναι σήμερα σε αστικό κέντρο και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία, αλλά έχουν στην κοινότητα τους, στην ημιορεινή ή στην ορεινή Κύπρο ή σε ορισμένες περιοχές της Υπαίθρου, να τους χρηματοδοτήσω ενδεχομένως την αναπαλαίωση του σπιτιού τους και να μετακινηθούν να επιστρέψουν πίσω. Και να κάνω και αστική αποσυμφόρηση, αντί να κάνω αστική συμφόρηση. Ναι. Θέλω να επανέλθω ακόμα λίγο στο θέμα των συντάξεων. Αυτό το 12%, το οποίο συνεχίζει να αποκόπτεται ακόμα και μετά τις 12,
και μετά τα 65 έτη, δεν το θεωρείτε πλέον ότι πρέπει κάποιοι από εσάς τα κόμματα, κάποια κόμματα να το βάλουν ξανά στη Βουλή να συζητηθεί αυτό το πράγμα? Επιμένω λίγο γιατί μέσω τη ραδιοφωνική εκπομπή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έρχονται από τους συνταξιούχους μας. Πάρα πολλά τα οποία θεωρούν το άδικο αυτό. Και είναι άδικο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος στα 63 το αποφασίζει να βγει με σύνταξη, του αποκόβονται αν θα έπαιρνε 1000 ευρώ, που είναι καλή σύνταξη με την κατάντια που έχουμε φτάσει, τα 120. Θα πάρει 880. Ναι, αλλά για πάντα. Το ξέρω. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στο πλαίσιο τη αναλογιστική μελέτη που έγινε, για να υπάρχει βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτόν το ποσό των εισφορών του πρέπει κάποιος να το καλύψει. Αυτό πρέπει να το καλύψει το κράτος. Άρα δεν μπορούν το Ταμείο από μόνο του να αλλάξει το σύστημα. Άρα το κράτος πρέπει να έρθει και να συμπληρώσει αυτόν το ποσό. Και να υπενθυμίσω ότι ως ΕΔΕΚ θέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία απορρίφθηκε. Ότι για τα άτομα τα οποία το 1974 με την τουρκική εισβολή, είτε υπηρέτησαν 3 χρόνια στην Εθνική Φρουρά, ναι, είτε ήσαν εχμάλωτοι, είτε ήσαν τραυματίες πολέμου, αυτά τα 2 χρόνια να τους πιστωθούν από το κράτος με ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, να καλυφτούν δηλαδή οι εισφορές τους για αυτά τα 2 χρόνια και να μπορούν στα 63 να πάρουν τη σύνταξή τους χωρίς να έχουν την αποκοπή του 12%. Δεν έγινε αποδεκτό. Το κράτος ήρθε και αποφάσισε να τους δώσει έναν έκτακτο επίδομα στη σύνταξή τους που κυμαίνεται από 6-7 μέχρι και 70 ενδεχομένως ευρώ το μήνα. Εύχομαι και ελπίζω να μην το ζήσουμε αυτό που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγαίνει σε σύνταξη 10 χρόνια με βάση το μέσο όρο ηλικίας που ζει κάποιος. Δηλαδή, αν είναι στα 80 που υπάρχουν κάποιες χώρες, να βγαίνει σε σύνταξη στα 70. Εύχομαι και ελπίζω. 10 χρόνια πριν. Okay. Μα γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για να αποφύγουμε, και αυτό. Για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, Χριστοδουλία, χρειάζεται να έχουμε μια συγκροτημένη κοινωνική πολιτική, η οποία όμως να λειτουργεί προληπτικά. Και όχι να έρχεται εκ των υστέρων να διαχειρίζει τα προβλήματα των επιβάτων. Και το θέμα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει ουσιαστικά να το θωρακίσουμε, για να το διατηρήσουμε, για να μπορούν οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν αυτό που πρέπει. Γι' αυτό και είπαμε, αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, για παράδειγμα, να αυξηθεί η σύνταξη σε κάποιον που παίρνει 4.000 ευρώ το μήνα ή που παίρνει 3.500 ή 3.000. Ποιοι έχουν σήμερα πραγματικά ανάγκη αύξηση τη σύνταξή του? Όσοι παίρνουν κάτω από τα 1.000 ευρώ. Γι' αυτό και είπαμε τι. Αυτοί που θα παίρνουν μέχρι ενδεχομένως 500 ευρώ, τους το αυξήσουμε κατά 20%. Αυτοί που παίρνουν από τα 500 μέχρι τα 800, τους το αυξήσουμε κατά 10% ή 12%, στη βάση μιας μελέτης. Αυτοί που είναι από τα 800 μέχρι τα 1000 να πάρουν 5%. Θα είναι, υπάρχει μια κλιμακωτή αύξηση, ούτως ώστε να μικρύνουμε το χάσμα. Ήταν αυτό το οποίο από το 2003, όταν μπήκα στη Βουλή, το έθεσα επιτακτικά και για τα θέματα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που υπήρχε τότε και για τα θέματα των αυξήσεων. Έγινε το μια οριζόντια αύξηση, ας πούμε, λέω, 5% παίρνω. Η διαφορά ποια είναι? Έναν άτομο το οποίο έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα και ένα άτομο που παίρνε 5.000 ευρώ το μήνα μισθό. Η διαφορά τους ήταν 4.000 της μισθοδοσίας. Με το 5% αύξηση, αυτός που έπαιρνε 1.000 έπαιρνε 1.050. Αυτός που έπαιρνε 5.000 έπαιρνε 5.250. Άρα στην ουσία η διαφορά των 4.000 γινόταν 4.200. Τον επόμενο χρόνο ήταν να γίνει 4.500 και να αυξάνει συνεχώς. Ενώ η δική μας η πρόταση ως ΕΔΕΚ, ένα σοσιαλιστικό κόμμα, ποια ήταν? Να γίνει η αντιστροφή και να πεις ότι μέχρι τα 1.000 ευρώ θα πάρεις αύξηση, για παράδειγμα, 5%. Από τα 1.000 μέχρι τις 2.000 να πάρεις 3%. Από τις 2.000 ακριμακωτά. Και από ένα σημείο και μετά δεν είναι κακό να πούμε είναι μηδενική η αύξηση. Με βάση το κόστος διαβίωσης, ναι, η αύξηση μηδενική. Γιατί όχι? Καλύπτει τις ανάγκες του μέσα από την υψηλή μισθοδοσία την οποία έχει. Αυτή είναι η ουσία. Εμάς οι δράσεις μας και οι προτάσεις μας ως ΕΔΕΚ στηρίζονται ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση. Ότι θα πρέπει τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής που λαμβάνουμε να είναι τέτοια, ούτως ώστε το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα ψηλά εισοδήματα και τα χαμηλά εισοδήματα, αντιχρόνο με το χρόνο να μεγεθύνεται, να αυξάνεται, να μειώνεται, για να δημιουργούμε συνθήκες κοινωνικής συνοχής. Η κοινωνική συνοχή είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας για την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Μας έχουν απομείνει κάτι λιγότερο από 15 λεπτά. Κοινωνική συνοχή
είναι και το σχέδιο εστία, για να πω και στο επόμενο κεφάλαιο. Απλώς μ' αρέσουν οι πάσες, τις παίρνω. Ναι, το σχέδιο εστία είναι ένα σχέδιο το οποίο, εάν εφαρμοστεί σωστά, κυρίως θα βοηθήσει ποιους? Αυτούς όλους που είτε από λαθασμένες επιλογές, είτε από παραπλάνηση, είτε από παραπληροφόρηση, προχώρησαν στην ουσία στη σύναψη δανείων τα οποία δεν μπορούσαν να καλύψουν. Όπως στη συνέχεια η οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση και φτάσαμε σε ένα σημείο πια να κινδυνεύουν οι περιουσίες τους, τις οποίες κάποιοι δεν σε εκμεταλλευτούν. Κάποιοι θα κερδοσκοπήσουν μέσα από την εκποίηση των περιουσιών που γίνεται. Και ούτε εδώ το κράτος έλαβε σωστά μέτρα προστασίας των ευάλωτων ομάδων και όλα τα υπόλοιπα. Έγινε το πλαίσιο αφαιρεγκιότητας. Εμείς ως ΕΔΕΚ γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στηρίξαμε και ενισχύσαμε αυτή την προσπάθεια, όχι όμως στον βαθμό που θέλαμε. Υπήρχαν δύο σημαντικές προτάσεις μας, τις οποίες η κυβέρνηση τότε, τον Απρίλιο του 2015, τις είχε αποδεχτεί, αλλά στη συνέχεια, μέσα από την πρακτική, αθετήθηκαν και δεν υλοποιήθηκαν. Ήταν το θέμα της αξίας, της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το πρώτο, για σκοπούς δανείων, και το δεύτερο είναι το θέμα της αλλαγής της πολιτικής όσον αφορά τους εγγυητές. Γιατί πρακτικά, οι εγγυητές σε δάνεια, τόσο της Τράπεζας Κύπρου, όσο και της Λαϊκής Τράπεζας, το 2013 με το κούρεμα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από τις εγγυήσεις τους. Και ο λόγος ήταν ένας και απλός. Ενώ το σχέδιο για το κούρεμα προνοούσε 5,8 δισεκατομμύρια, το τελικό κούρεμα ήταν 9,4 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή λοιπόν η διαφορά των 3,6 δισεκατομμυρίων ήταν και να καλύψει την αφαιρεγκιότητα κατά κύριο λόγο των εγγυητών. Άρα στην ουσία, αφού εκαλύφθηκε η αφαιρεγκιότητα των εγγυητών, οι εγγυητές έπρεπε να είχαν απαλλαγή. Όχι μόνο δεν έχουν απαλλαγή οι εγγυητές, αλλά είναι σήμερα εκεί στοχοποιημένοι για να καλύψουν εκείνα τα οποία δεν θα μπορέσει ο δανειολήπτης, ο πρωτοφυλέτης δηλαδή, να καλύψει. Λόγω και της μείωσης της αξίας του ακινήτου του, λόγω ακριβώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει από την οικονομική κρίση. Εμείς κάναμε κάτι το πολύ απλό και πολύ λογικό. Είπαμε τι, εάν θα φτάσουμε κάποια στιγμή στους εγγυητές, γιατί η τράπεζα να επιλέγει έναν από τους εγγυητές, αυτόν που θεωρεί ότι είναι ο πιο αξιόχρεος, και να τον οδηγεί στην πτώχευση? Υπάρχουν 5 εγγυητές και υπάρχει έναν υπόλοιπο 100.000 ευρώ. Αναλογούν 20.000 ευρώ σε κάθε εγγυητή. Και αν υπάρχει εγγυητής που βρίσκεται σε πτώχευση ή δεν βρίσκεται σε ζωή, το μερίδιο του να το απορροφά η τράπεζα ως ζημιά. Εξάλλου, γιατί έγινε το κούρεμα των καταθέσεων των πολιτών? Για να ικανοποιηθούν τα ελλείμματα των τραπεζών που τα προκάλεσαν τι? Η κακοδιαχείρισή τους. Για να μην πω η κλοπή τους από κάποιους επιτίδιους. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση δεν είναι λογική? Δεν είναι μια πρόταση δίκαιη που διασφαλίζει και το τραπεζικό σύστημα, διασφαλίζει και τους πολίτες? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτή? Γιατί ο Σύνδεσμος Εμπορικών Τραπεζών δεν την αποδέχεται αυτή την πρόταση? Γιατί προβάλλει συνέχεια προς κόμματα? Γιατί η κυβέρνηση δεν επιβάλλει αυτή την πολιτική? Συμφωνείτε με την άποψη ότι βασικά με το σχέδιο εστία αυτή που θα ωφεληθούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο τέλος της ημέρας πάλι θα είναι οι τράπεζες? Ναι. Γιατί είναι οι κοινές, ναι, ναι, θα χάσουν τα λεφτά τους. Συμφωνώ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς έχουμε ζητήσει το σταύρωμα του συγκεκριμένου κονδυλιού, γιατί θέλουμε προηγουμένως να μελετήσουμε σε βάθος και με κάθε λεπτομέρεια τις πρόνοιες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τον τρόπο για τον οποίο θα λειτουργήσει, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δανειοληπτών και όχι των τραπεζών. Αρκεί πια να διασφαλίζουμε συνεχώς τα συμφέροντα των τραπεζών. Σωστό. Και μάλιστα την κακοδιαχείριση την οποία κάνουν. Επίσης, δεν πιστεύω ότι πρέπει να περιληφθούν σε αυτό το σχέδιο εστία ή το οποιοδήποτε εστία μπορεί να λέγεται με οποιαδήποτε ονομασία. Κάποιος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια με στερίζει από την οικογένεια του και έφτιανε αίμα για να καλύψει το δάνειο του. Την δόση του δανείου του. Στο της ημέρας, να μην πω τη λέξη, της υπόθεσης είναι αυτός. Ναι, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν όλοι στο πλαίσιο του σχεδίου εστία. Αυτοί οι δανειολήπτες, οι οποίοι είναι συνεπείς, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν υποστεί επιβαρύσεις οικονομικές, ακριβώς, αλλά συνεχίζουν να είναι σωστοί,
Εδώ θα πρέπει να βρεθούν άλλα κίνητρα. Ακριβώς αυτό λέω. Ακριβώς. Όχι αναγκαστικά στο εστία. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ναι, μπορεί να το ονομάσετε ό,τι θέλετε. Ακριβώς. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς χρήζει προσοχής. Για το πώς μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορεί να δώσει ένα κίνητρο. Δεν μπορεί να πακετοποιηθεί με το θέμα εστίας. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος ο Χριστοδούλη. Εκ πρώτης όψεως λέω ότι ίσως να ήταν λάθος να γίνει πακετοποίηση. Αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα οποία και η μεν και η δε χρειάζεται. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, ο συνεπής δανειολήπτης δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια ή οποιαδήποτε ενίσχυση θα έχει. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να είναι ακριβώς στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Και να πω ακόμα κάτι. Αυτό με το θέμα εστία θα μπορούσε πολύ εύκολα να λειτουργήσει όταν το 2013, όταν η κυβέρνηση έθεσε το θέμα για την εξαγορά του κρατικοποίηση του συνεργατισμού, εγώ είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία απορρίφθηκε. Και είπα το 1,5 δισεκατομμύριο, αντί να το δώσετε για να κρατικοποιήσετε το συνεργατισμό και στη συνέχεια να τον ιδιωτικοποιήσουμε και το κόστος να είναι στους πολίτες, θα μπορούσε το κράτος να αγοράσει 3 με 3,5 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το συνεργατισμό. Άρα ο συνεργατισμός σήμερα θα ήταν βιώσιμος και να του έχει έναν ισχυρό εποπτικό έλεγχο, και αυτά τα δάνεια να δοθούν στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειριστεί στη βάση κοινωνικών κριτηρίων. Ούτως ώστε από τη μια να προστατεύσει ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά από την άλλη τα έσοδα τα οποία σιγά σιγά θα είχε ο οργανισμός θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει στεγαστική πολιτική, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, για αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά θα προέρχονταν από ευάλωτες ομάδες και δεν θα μπορούσαν να έχουν ιδιόκτητη κατοικία ή δεν θα μπορούσαν λόγω των ψηλών ενοικίων να ενοικιάσουν κατοικία. Άρα θα μπορούσε να τους δώσει και κατοικία να αγοράσουν αν είχαν τη δυνατότητα σε χαμηλό κόστος, αλλά και με χαμηλό ενίκιο να ενοικιάσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εάν σκεφτούμε λίγο πιο σφαιρικά και λίγο πιο συνδυαστικά, μπορούμε ορισμένες δράσεις να τις ταυτίσουμε μεταξύ τους προς ίδιον όφελος. Ίδιον όφελος ποιου όμως? Όχι του οποιοδήποτε τρίτου, αλλά των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Δεν έγινε να αποδεχτεί αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε. Το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν να χρεώσουμε τους πολίτες με μερικά δισεκατομμύρια που ήταν το κόστος από το συνεργατισμό, να φτάσουμε στη συνέχεια σε ένα σημείο να τον ιδιωτικοποιήσουμε, και να τονίσω και να πω ξεκάθαρα. Η ΕΔΕΚ παρά τις διαφωνίες της παράς πρότασης ψήφισε την πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας εις την Ελληνική Τράπεζα. Και θεωρώ ότι αυτή ήταν η σωστή και συμφέρουσα για τον λαό πράξη. Γιατί εάν δεν γινόταν αυτή η πώληση, οι επιλογές που υπήρχαν ποιες ήταν? Ήταν δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν εκκαθάριση. Τι σημαίνει εκκαθάριση? Απώλεια όλων των καταθέσεων. Και στο συνεργατισμό ποιοι είχαν τις καταθέσεις? Οι ξένοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες ή οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι μισθοσυντήρητοι, οι μικροεπαγγελματίες? Σήμερα τραβούσε η κυπριακή κοινωνία απώλεια 9,5 δισεκατομμύριων καταθέσεων συνεργατισμού. Η δεύτερη επιλογή. Όταν ψηφίσατε, δεν μπορούσα να βάλω για τους άλλους πρόσθετους όρους να βοηθήσετε τον κόσμο. Για παράδειγμα, απλά παράδειγματα. Δεν μπορεί να κλείσουν όλα τα υποκαταστήματα και ο κόσμος να τρέχει με τα λεωφορεία. Τέθηκε. Μα πού σημαίνει την δεκαετία του 60 με το λεωφορείο? Χριστόδουλε, και αυτόν το θέσαμε, όπως και τα οικήματα. Όπως και τα δηλαδή ψηφίζω με αυτό. Δυστυχώς. Απαιτώ αυτό δεν. Δυστυχώς δεν εξαρτάται η έγκριση από την ψήφο της ΕΔΕΚ. Αν εξαρτάται μόνο από την ψήφο της ΕΔΕΚ, όπως ήταν το πλαίσιο να φέρει και έως το 2013, θα έμπαιναν και άλλα ζητήματα. Η δεύτερη λοιπόν επιλογή ήταν κούρεμα καταθέσεων. Κούρεμα καταθέσεων σημαίνει τι? Ότι το κράτος θα κουρεύονταν 1,5 δισεκατομμύριων καταθέσεις που ήταν πάνω από τις 100.000. Τα 8 δισεκατομμύρια ήταν καταθέσεις μέχρι 100.000 που ήταν εγγυημένα. Το αποθεματικό της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ήταν 1 δισεκατομμύριο. Άρα τα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια το κράτος έπρεπε να τα εξασφαλίσει με ποιον τρόπο? Με δανεισμό και με άλλο μνημόνιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτόν τολμώ και λέω με υπευθυνότητα. Η καταψήφιση αυτού του νομοσχεδίου δεν ήταν συνετή πράξη και ενέργεια. Ναι. Μας έχουμε απομείνει μόνο 5 λεπτά και για να είμαι και εγώ σωστός, πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί μπορέσει και λαθασμένος να στο δουλειά. Μπορεί και να είμαι, πολλές φορές. Υπάρχουν αυτές οι θέσεις τις οποίες αναπτύξαμε αυτήν την μία ώρα. Υπάρχουν και οι θέσεις του Κυπριακού που αναπτύξαμε πριν ένα μήνα. Όλα αυτά
τα συζητάτε στα οργανωμένα σας σύνολα, στα οργανωμένα σας κέντρα αποφάσεων του κομμάτος. Γιατί φκαίνουν διάφοροι στελέχοι σας, οι οποίοι σας κατηγορούσαν ότι παίρνετε αποφάσεις χωρίς να τους ρωτάτε, διοικούν κάποιοι, άλλοι δεν διοικούν, υπήρχαν αποχωρήσεις, υπήρχαν και δηλώσεις από τον Ευρωβουλευτή σας, ναι με δεν θέτω θέμα ηγεσίας, αλλά πολλά τα κατηγορώ προς το πρόσωπο σας. Πώς απαντάτε σε όλα αυτά? Λοιπόν, εγώ δεν έχω να απαντήσω σε προσωπικό επίπεδο, εγώ θα απαντήσω σε γενικό, και εγώ γενικά το έχω θέσει. Εγώ θα σας πω με όλον τον σεβασμό προς όλους τους προκάτοχους μου ότι τα τελευταία 3 χρόνια είναι πλέον διαφανής ΕΔΕΚ όσον αφορά τις αποφάσεις της. Και γι' αυτό βλέπετε, επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, είναι ανοιχτές οι συνεδρίες μας ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης και είδατε πολλές φορές και με ποιον τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα. Όπως ήταν το θέμα της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στο συνέδριο, όπως ήταν το θέμα των προεδρικών εκλογών και όλα τα υπόλοιπα. Το δεύτερο. Αυτοί που λένε ότι λαμβάνονται εξωθεσμικές αποφάσεις, το πρώτο πράγμα πρέπει να πούν ήδη πόσες φορές παραβρέθηκαν σε συνεδρίες συλλογικών οργάνων. Είναι, αλλά δεν παραβρίσκονται. Λοιπόν, άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Αυτοί πόσες φορές παραβρέθηκαν σε συνεδρίες συλλογικών οργάνων. Το τρίτο. Εγώ κατ' επανάληψη, ανοιχτά και δημόσια, και στις συνεδρίες και του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, είπα ότι όποιος έχει οποιοδήποτε θέμα το οποίο θέλει να θέσει για συζήτηση, εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω. Ανοιχτά. Και τους προβληματισμούς και τις φάσεις. Για να δώσω απαντήσεις. Να τεθούν τα ζητήματα και να δοθούν απαντήσεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία και τελευταία ήταν το φως της δημοσιότητας, θα πρέπει να πω ότι όλες οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος από τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, και ήταν 4 οι συνεδρίες Κεντρικής Επιτροπής, ήσαν ομόφωνες. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν η απόφαση για τη διαδικασία πρόσληψης νέου διευθυντή στο κόμμα, που παρά το γεγονός ότι το 2015 τον Ιούνιο η τότε Κεντρική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε και ανέθεσε στον τέος πρόεδρο του κόμματος την ευθύνη να προσλάβει Γενικό Διευθυντή, εγώ το επανέφερα στην Κεντρική Επιτροπή στις 28 του Μάρτη και ζήτησα η πρόσληψη αυτή να γίνει στη βάση προκήρυξης της θέσης, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγησης από τη δεκαμελή πολιτική γραμματεία και λήψη απόφασης από το πολιτικό γραφείο. Μάλιστα. Σε αυτή μου την πρόταση υπήρξαν 3 αρνητικές ψήφοι στην Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή σε σύνολο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ή 87-90 παρευρισκομένων μελών, 3 καταψήφισα. Και η δεύτερη απόφαση ήταν η δημιουργία μιας νέας οργανωτικής δομής στο κόμμα, επικεφαλής της οποίας να είναι ο κεντρικός οργανωτικός γραμματείας του κόμματος, ο οικονομικός υπεύθυνος του κόμματος, ο γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής για την Οικονομική Επιτροπή και επίσης ο διευθυντής του κόμματος, γιατί θα υπάρχει και εργοδότηση ατόμων. Σε αυτήν την πρόταση υπήρξαν 2 αποχές. Άρα λοιπόν, ποια είναι η εξωθεσμική διαδικασία? Δεν ξέρω εσείς αυτό που πρέπει να το πείτε. Άρα λοιπόν, ναι. Εγώ χαμογελώ, γιατί πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εύκολα να λέμε ό,τι είναι να πούμε. Το θέμα είναι ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα. Και εγώ, πάμε για το κλείσιμο σας πρώτα, ναι, γιατί είναι μόνο 30 δευτερόλεπτα. Τελειώνω με αυτό. Και από την ώρα που παρέλαβα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ναι, έχω κάνει πολλές αποκεντρώσεις. Μεταξύ των οποίων δεν είμαι πια ο οικονομικός διαχειριστής όπως ήταν προηγουμένως ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος. Υπάρχει ειδική επιτροπή. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχουμε και εσωτερικό ελεκτή και καταθέτουμε έγκαιρα και ρωτήσετε τον γενικό ελεκτή και τις οικονομικές μας καταστάσεις και με πλήρη διαφάνεια. Αυτό που θέλω να απευθύνω προς τους πολίτες αυτές τις χριστουγεννιάτικες εορταστικές μέρες, που καταλαβαίνουμε ότι είναι η περίοδος που μεγεθύνονται τα κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα κάποιων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ, ως ενός σοσιαλιστικού κόμματος, θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να κάνουμε τέτοιες προτάσεις που να στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και βλέπετε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι απλά προτάσεις αόριστες. Είναι προτάσεις συγκεκριμένες. Είναι προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Αρκεί όμως η εκάστοτε εξουσία να τις αποδεχτεί, να τις υιοθετήσει και να τις προωθήσει. Όσον αφορά το σχέδιο του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στενερά για τη σωστή εφαρμογή του. Η ουσία δεν είναι να έχω ένα σχέδιο υγείας. Είναι η σωστή εφαρμογή του σχεδίου υγείας. Την μητρότητα και την πατρότητα δεν την εκχωρούμε σε κανένα περαστικό και σε κανέναν περιστασιακό. Και αυτό να το τονίσω με όλη τη σημασία των λέξεων. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα και ευημερία προσωπική και οικογενειακή, και να ξέρουν ότι η ΕΔΕΚ θα είναι πάντα παρούσα και συνοδοιπόρος στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Και να ευχαριστήσω εγώ μια φορά, Χριστοδουλέ, και εσένα και τη διεύθυνση του Ιδρύματος για αυτήν την ευκαιρία που μου έχετε δώσει. Ήταν μια ωραία συζήτηση, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Όταν το λες εσύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Καλό υπόλοιπο βραδιάς να έχετε. Γεια σας.